Πανεπιστήμιο Αιγαίου, φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων σχεδιάζουν προϊόντα και δοκιμάζονται με τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς. Ένα από αυτά είναι και το μουζέο. Η εφαρμογή μουζέο είναι τυπικό δείγμα εργασίας που γίνεται στο πλαίσιο των μαθημάτων στο τμήμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για το μάθημα σχεδίαση πληροφορικών συστημάτων που ενθαρρύνονται τα παιδιά να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς. Η εφαρμογή μουζέο κέρδισε το βραβείο στο διαγωνισμό Imagine Cup της Microsoft χρησιμοποιώντας δημόσια δεδομένα από μουσεία τα οποία μπορεί να δει ο χρήστης στο κινητό του χάρη στο περιβάλλον που έχουν σχεδιάσει οι φοιτητές μας. Η πιλωτική εφαρμογή μουσείο προσφέρει μια εμπειρία ξενάγησης σε μουσιακούς χώρους, όπου ο χρήστης θα έχει πρόσβαση όχι μόνο σε φωνητική ξενάγηση του χώρου, αλλά και σε μια τρισδιάστατη διαδραστική εμπειρία, η οποία εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες ενός smartphone. Επιπλέον, θέλοντας να διευκολύνει την επίσκεψη του χρήστη στο μουσείο, παρέχει τη δυνατότητα έκδοση ηλεκτρονικών εισιτήριων, αλλά και πληροφορίες για το ίδιο το μουσείο, το εκθεσιακό του ημερολόγιο, καθώς και τη γνώμη άλλων επισκεπτών για αυτό. Η αφορμή δόθηκε μέσα από ένα διδασκόμενο μάθημα. Στα πλαίσια του μαθήματος ανάλυσης και σχεδίασης πληροφοριακών συστημάτων του 5ου μας εξαμήνου, ο κύριος καθηγητής μας, κύριος Δημήτρης Ζήσης, μας παρότρινε να κατασκευάσουμε ένα πληροφοριακό σύστημα, ουσιαστικά μια εφαρμογή. Και εμείς οι ίδιοι είδαμε το πώς ακριβώς θα είναι η δομή της και τι αλληλεπίδραση θα έχει με τον χρήστη. Αργότερα θα μπορούσαμε να συμμετάσχουμε, άμα θέλαμε, στον διαγωνισμό της Microsoft. Έτσι, κάτσαμε και συζητήσαμε για το αν θέλαμε να λάβουμε μέρος και αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε. Δεν είχαμε βέβαια ιδέα για το τι ακριβώς θα θέλαμε να κάνουμε, για το τι ακριβώς θα πραγματευόταν η εφαρμογή μας. Για το μόνο που ήμασταν σίγουροι ήταν ότι θα θέλαμε οτιδήποτε και να κάναμε να εφαρμόσουμε ό,τι γνώση διαθέταμε και είχαμε αποκτήσει πάνω στο design τα 3 χρόνια που φοιτούσαμε στη σχολή. Έτσι, σκεφτήκαμε τι ο άνθρωπος θα ήθελε να έχει στο κινητό του ώστε να τον βοηθά και να έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα και παράλληλα να είναι διασκεδαστικό. Και καταλήξαμε στην ιδέα του μουσείου. Στόχος της ομάδας δεν ήταν άλλος από το να κάνει μία μουσιακή ξενάγηση ενδιαφέρουσα και συγχρόνως διασκεδαστική. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό των ανθρώπων που κατά την επίσκεψή τους σε κάποιο μουσιακό χώρο απλά βλεφαρίζουν τα εκθέματα χωρίς έτσι να είναι ουσιώδης η επίσκεψή τους. Αυτό συμβαίνει γιατί συνήθως βαριούνται. Έτσι με το μουσείο κάνουμε την επίσκεψή του πιο διασκεδαστική και εύκολη, ενώ χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες προσελκύουμε όλο ένα και περισσότερους νέους. Το προϊόν σχεδιάστηκε με τελικούς αποδέκτες, τόσο τους επισκέπτες, όσο και τα μουσεία. Προφανώς και υπάρχουν και άλλες εφαρμογές για μουσεία, άλλες το ίδιο προηγμένες και άλλες λιγότερο. Λίγες όμως είναι αυτές που συγκεντρώνουν αυτή την πληθώρα λειτουργιών σε μία. Μία βασική διαφορά του μουσείου είναι ότι είναι ένα προϊόν σχεδιασμένο με τελικό χρήστη τον επισκέπτη του μουσείου, ενώ με πιθανό αγοραστή το ίδιο το μουσείο, με σεβασμό πάντα στις ανάγκες και των δύο. Σε συνδυασμό με τις προηγμένες λειτουργίες ενός smartphone και την πολύ σωστά και καλοσχεδιασμένη διαπαφή χρήσης που κατέχει η εφαρμογή μας, πετυχαίνουμε μια πρωτόγνωρη και ιδιαίτερα διασκεδαστική εμπειρία κατά την επίσκεψη ενός μουσιακού χώρου. Η εφαρμογή απέσπασε το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό, αν και αυτό δεν είναι το μόνο όφελος για τους δημιουργούς της. Η εφαρμογή μας διακρίθηκε στο διαγωνισμό που διοργάνωσε η εταιρεία της Microsoft, παίρνοντας πρώτο βραβείο στον τομέα της καινοτομίας. Μέσα από τη διαδικασία υλοποίησης εφαρμογής, ανακαλύψαμε το πόσο δημιουργικοί μπορούμε να γίνουμε και να ξεπεράσουμε σε μεγάλο βαθμό τα όρια μας. Έτσι, ναι, θεωρούμε ότι οι κόποι μας αναγνωρίστηκαν. Θεωρούμε ότι αν κάποιος έχει μια καλή ιδέα, θα πρέπει να την κυνηγάει περαιτέρω να την τελειοποιήσει. Το όφελος που θα μπορούσε να προσφέρει ένας τέτοιος διαγωνισμός είναι η ανάδειξη της δουλειάς του για κάποιο χρονικό διάστημα, που μπορεί να βοηθήσει τον δημιουργό της να την προωθήσει. Τέλος, επίσης, μπορεί να τον βοηθήσει να διακρίνει τις δικές του δυνάμεις και να εξελιχθεί περαιτέρω. Η εμπειρία που απέκτησαν μέσω της όλης διαδικασίας παρότρινε τους φοιτητές να εμβαθύνουν στις γνώσεις τους. Μέσα από την εμπειρία μας για τη δημιουργία της συγκεκριμένης εφαρμογής, συνειδητοποίησαμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το design στη δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος, πέρα βέβαια από τις γνώσεις για τον προγραμματισμό. Με άλλα λόγια, από το πώς θα γίνει η επιλογή του layout μέχρι το πώς θα γίνει η επιλογή των χρωμάτων, των γραμματοσειρών και των εικονιδίων, όλα αυτά παίζουν ουσιώδη ρόλο στο πώς να γίνει η εφαρμογή μας κατανοητή και εύχριστη για τον χρήστη. Έτσι συνειδητοποιήσαμε ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο στις γνώσεις μας πάνω στον τομέα του design και στο πώς να εφαρμόσουμε τις γνώσεις αυτές σε διαφορετικά πεδία χρήσης. Συνεργασία, επιμονή,
Τόλμη είναι τα μηνύματα που η ομάδα θέλει να περάσει σε όλους τους νέους. Στην εποχή της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας και της καινοτομίας, οι νέοι πρέπει να συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες. Μέσα από αυτή τη συνεργασία και την ομαδική δουλειά, είναι σίγουρο ότι θα προκύψουν λύσεις, οι οποίες υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσαν ατομικά. Τυχόν αποτυχίες ή αποδοκιμασίες δεν πρέπει να τους κρατάνε πίσω. Και αν αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν υπάρχουν όρια.